CNN. Προσέξτε τώρα. Θυμάστε την κουβέντα τρεις μέρες που κάνουμε για την οδηγία σύσταση του CDC να κατεβάσει την απομόνωση των κρουσμάτων από τις 15 μέρες. Ε? Mm. Και σας είπαμε ότι πουθενά αυτό με καμία μελέτη. Έτσι. Και υπάρχουν σφόδρα. Προσέξτε τώρα πώς το CDC επιχειρεί να τα μπαλώσει. Ε? Στην απόφαση αυτή, να δω πώς θα τα μπαλώσουν εδώ κυρία Γκάγκα, ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο κύριος Παρασκευής, γιατί ο Έλληνας Φάουτσι δεν βγαίνει αλήθεια. Γιατί δεν βγαίνει, επειδή όπως ισχυρίζονται κάποιοι, διαφωνεί και παλεύει από τα μέσα σιγά σιγά να σώσει τον κόσμο, ή επειδή η πατάτα είναι αρκετά καυτή μετά τις τόσες παλινοδίες και αντιφάσεις. Τι να συμβαίνει άραγε? Τι να παίζει ο σώσον εαυτόν Σωτήρης ή ο σώζον την Αγέλη? Και αν είναι σώζον την Αγέλη, πώς? Επιδιώκοντας την ανοσία της μέσω της όμικρον, με πρόσχημα και άλλο θυμώνω το εμβόλιο. Για ακούστε εδώ. CNN. Αντιμετωπίζοντας επικρίσεις, το CDC επικαιροποιεί τις συστάσεις σχετικά με την απομόνωση των κρουσμάτων από την COVID-19 με νέες οδηγίες, πώς το είπατε, σχετικά με τη διενέργεια τεστ. Διαβάζω. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών επικαιροποίησαν τις οδηγίες τους σχετικά με τη συνιστόμενη περίοδο απομόνωσης του COVID-19 την Τρίτη, λέγοντας στον κόσμο, στο CNN, ότι αν έχουν πρόσβαση σε τεστ για την COVID-19 και θέλουν να το κάνουν, η καλύτερη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσουν ένα rapid test προς το τέλος της πενθήμερης περίοδου απομόνωσης. Ο οργανισμός αντιμετώπισε την περασμένη εβδομάδα πιέσεις από εξωτερικούς γιατρούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συμπεριλάβει μια συνιστόση ελέγχου μέσω τεστ στη νέα μειωμένη κατά 5 ημέρες περίοδο απομόνωσης. Οι επικαιροποιημένες συστάσεις δεν συνιστούσαν τη διενέργεια τεστ για τα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση, αλλά προσφέρουν οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν τα άτομα αυτά ανάλογα με τα αποτελέσματα του τεστ, εφόσον επιλέξουν να το κάνουν. Εάν το τεστ είναι θετικό, συνιστάται στα υποαπομόνωση άτομα να συνεχίσουν την απομόνωσή τους μέχρι 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων τους. Πώς το είπατε? Συνιστάται. Εάν το τεστ είναι αρνητικό, τα άτομα αυτά μπορούν να τερματίσουν την απομόνωσή τους, αλλά τους συμβουλεύουν να φορούν μάσκα όταν έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα μέχρι τη 10η μέρα. Να το επαναλάβω για να δείτε πώς τροποποιεί την πατάτα που έκανε το CDC. Το επαναλαμβάνω. Εάν το τεστ είναι θετικό, συνιστάται στα υποαπομόνωση άτομα να συνεχίσουν την απομόνωσή τους μέχρι 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων τους. Εάν το τεστ είναι αρνητικό, τα άτομα αυτά μπορούν να τερματίσουν την απομόνωσή τους, αλλά τους συμβουλεύουν να φορούν μάσκα όταν έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα μέχρι τη 10η μέρα. Εδώ τι είναι, πάρτε μπονκέλα, μετά τις 5 μέρες. Άμα είσαι και λίγο ελαφρά. Οι συστάσεις συνιστούν στα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση να αποφεύγουν χώρους όπου δεν μπορούν να φορούν μάσκα, όπως εστιατόρια και γυμναστήρια, και να αποφεύγουν να τρώνε μαζί με άλλους μέχρι τη 10η μέρα. Τα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση καλούνται τώρα να περιμένουν και να μην ταξιδέψουν μέχρι τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Όσοι είναι υποχρεωμένοι να ταξιδέψουν την 6η και τη 10η μέρα, θα πρέπει να φορούν μάσκα για όλο τους το ταξίδι. Το CDC υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στοχεύουν στο να επικεντρωθούμε στην περίοδο που ένα άτομο είναι περισσότερο μολυσματικό. Αυτές οι επικαιροποιημένες συστάσεις διευκολύνουν επίσης τις ατομικές κοινωνικές ανάγκες και τις ανάγκες καλύτερης διαβίωσης, την επιστροφή στην εργασία και τη συντήρηση των ζωτικών υποδομών. Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε, λέει το CNN, το CDC την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας τις συστάσεις τους ότι είναι βασισμένες στην επιστήμη και όχι σε ένα καθαρά επικοινωνιακό σχέδιο. Το CDC παρέχει την επικαιροποιημένη καθοδήγησή του σε πραγματικό χρόνο για ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον πανδημίας, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Τσάκη, στην Κέιτλ Κόλινς του CNN σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Τους έχουμε δει να αλλάζουν οδηγίες και σε άλλες περιπτώσεις να επικαιροποιούν τις οδηγίες. Έκαναν αυτή τη σύσταση λοιπόν την περασμένη εβδομάδα με βάση την επιστήμη. Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων της μετάδοσης αφορά τις πρώτες 5 μέρες μετά τη διάγνωση της COVID-19, κάπου στο εύρος 85-90%, είπε η εκπρόσωπος. Η διευθύντρια του CDC, η κυρία Βαλένσκι, προανήγγειλε την έκδοση των επικαιροποιημένων οδηγιών
τη Δευτέρα το βράδυ στο The Late Show του CBS. Λοιπόν, λέει η διευθύντρια του CDC, εάν έχετε πρόσβαση σε ένα τεστ και αν θέλετε να κάνετε ένα τεστ την πέμπτη μέρα και αν τα συμπτώματά σας έχουν φύγει και αισθάνεστε καλά, τότε προχωρήστε και κάντε αυτό το τεστ. Αλλά να, πώς θα ερμήνευα αυτό το τεστ? Εάν είναι θετικό, μείνετε στο σπίτι για άλλες 5 μέρες. Αν είναι αρνητικό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να φοράτε μάσκα. Μπορεί να έχετε κάποια μεταδοτικότητα για κάποιο διάστημα ακόμη. Μάλλον δεν πρέπει να επισκεφτείτε τη γιαγιά σας. Δεν πρέπει. Μπείτε σε αεροπλάνο και θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν είστε με άλλους ανθρώπους, φορώντας μάσκα όλη την ώρα, είπε. Το είπε η ίδια έτσι απλοϊκά. Δεν είναι θέμα μετάφραση που κάνω εγώ, να το ξέρετε. Στο CNN την Κυριακή, ο Άντονι Φάουτσι είπε ότι η πιθανότητα μεταδοτικότητας είναι σημαντικά χαμηλότερη στο δεύτερο μισό της περίοδου των 10 ημερών μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Βαλένσκι υποστήριξε επίσης ότι η απόφαση του CDC να μην συμπεριλάβει σύσταση για τεστ δεν είχε καμία σχέση με την έλλειψη των rapid test σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η απόφαση πράγματι από τη σκοπιά της απομόνωσης είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα αλλάζαμε τις οδηγίες μας, λέει η κυρία Βαλένσκι, με βάση το αποτέλεσμα αυτού του γρήγορου τεστ. Και ξέρετε ότι δεν είχε καθόλου σχέση με κάποια έλλειψη, γιατί εμείς συνιστούμε τα rapid test για όσους βρίσκονται σε καραντίνα. Στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε εμείς ότι η κυρία Βαλένσκι έκανε πως δεν κατάλαβε. Γιατί το CDC δεν έλεγε για τεστ στην περίπτωση απομόνωσης, και άλλο απομόνωση και άλλο καραντίνα. Απομόνωση είναι εγκλεισμός μετά από επαφή με κρούσμα όταν δεν έχεις εκδηλώσει συμπτώματα. Καραντίνα είναι όταν έχεις εκδηλώσει συμπτώματα. Επομένως, ναι μεν συνιστούσε το CDC έστω rapid test στις περιπτώσεις καραντίνας. Δεν μιλούσε όμως για rapid test στις περιπτώσεις απομόνωσης. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών αξιωματούχων, καταλήγει το CNN, υπήρξε βαθιά απογοήτευση στην κυβέρνηση Biden τις μέρες από τότε που το CDC ανακοίνωσε ότι μείωνε τη συνιστόμενη περίοδο αποδρομής της νόσου για όσους βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19 από 10 έως 5 ημέρες και μάλιστα χωρίς να συνιστά την επιβεβαίωση της ίωσης με έναν εργαστηριακό έλεγχο. Καταλαβαίνετε από όσα σας έχω διαβάσει από την ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ αν θέλετε, του CNN, την κολοτούμπα του CDC. Εδώ πήραμε γραμμή, τι γίνεται, να τα αλλάξουμε λίγο το αφήγημα και εδώ, γιατί εμείς πέφσαμε ασμένοντες να το εφαρμόσουμε, αλλά έξω, εκεί από όπου ξεκίνησε, με το που ξεκίνησε άνοιξε η κουβέντα και δέστε, τροποποίησαν τις οδηγίες.